Οι φύλακε Άγγελοι της Ελλάδο σας αποκαλύπτουν το σχέδιο των Τούρκων με την ονομασία Τυφών. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Αρχικά θα έχουμε μαζικέ επιθέσει σε δεκάδε αστυνομικά τμήματα, νοσοκομεία και σχολεία, όπου θα αρχίζουν να κρατούνται χιλιάδε όμοιροι. Θα είναι κυρίω ηλικιωμένοι, άρρωστοι, έγκυε Ελληνίδε και νήπια και βρέφη. Τα περισσότερα σχολεία που θα χτυπηθούν θα είναι βρεφονιπιακή σταθμή και δημοτικά. Η εισβολή θα είναι οπλισμένοι λαθρομετανάστες και αναρχικοί. Στη συνέχεια, ανατινάζονται σημεία των εθνικών οδών και του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας από την Αλεξανδρόπολη μέχρι και την Πύλο, συμπεριλαμβανομένης και της γέφυρας του Ιστού της Κορίνθου και οι γέφυρες Χαλκίδος και του Ρίο. Ακολουθούν επιθέσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με μεγάλη συναισθηματική αξία για μας τους Έλληνες. Μετά την πάροδο των πρώτων 24 ωρών, ανατινάζονται δεκάδες σταθμοί υψηλής στάσεως της ΔΕΗ, καθώς και αρκετοί πυλώνες. Ανατινάζεται και το φράγμα του Μαραθώνος. Πυρκαγιές ξεσπούν παντού, σε δάση, βενζινάδικα και διηληστήρια. Θα καίγεται η ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας, Επιθέσεις αναρχικών θα ξεσπούν και σε περιοχές όπως η Πολιτεία, η Κηφισιά και το Μαρούσι. Οι οπλισμένοι αναρχικοί και οι τρομοκράτες του Τσεκά κινούνται με δίκυκλες μηχανές, θα κινούνται δαιμονισμένα παντού. Δεν θα στέκονται πουθενά για περισσότερο από 15 λεπτά της ώρας. Θα κτυπούν και θα φεύγουν. Η τουρκική αεροπορία θα απογειωθεί μαζικά ταυτόχρονα με την αποστολή του συνθήματος τυφών στα χιλιάδες κινητά των ημεδαπών αναρχικών και αλλοδαπών τρομοκρατών του Τσεκά. Θα χτυπά κάθε αεροδρόμιο, πολεμικό και μη και λιμάνι της χώρας. Το πλήγμα θέλουν να είναι συντριπτικό. Ε, στόχος τους δεκάδες ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Μερικές ώρες μετά θα αρχίσουν οι συγκεντρώσεις τουρκικών αποβατικών μονάδων στα μικρασιατικά παράλια και τον κόλπο του ξηρού στην Ανατολική Θράκη. Αυτό θα γίνει με την καθυστέρηση που θα προκληθεί όλων των προηγούμενων γεγονότων, έτσι ώστε οι ελληνικέ υπηρεσίε ασφαλεία να μην έχουν παρατηρήσει τίποτα το ασυνήθιστο προηγουμένω στα σύνορά μα. Στην Κύπρο θα εκδηλωθεί πρώτα η ίδια εσωτερική αναταραχή από αλλοδαπού και ακροαριστερού, ε, καταλαβαίνετε, τύπου ΣΥΡΙΖΑ, πάμε και δεν συμμαζεύετε, και κατόπιν γενική επίθεση από 50.000 στρατιώτε του κατοχικού στρατού. Στη Θράκη. Η επίθεση θα γίνει από τον Εύρο αλλά και από τις ακτές του Θρακικού Πελάγους. Σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα θα εξηγείρονται και αρκετές χιλιάδες μουσουλμάνων της μειονότητας. Επίθεση θα δεχτούν και όλες οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και της Βορείου και Νοτιού Υπήρου από αποσπάσματα ανταρτών του Τσεκά αλλά και με δίγλωσους ε, φιλοσκοπιανούς βουλγαρίζοντες. Στο Ιόνιο Πέλαγος περιπολούν ήδη δύο τουρκικά υποβρύχια ε, που να βλοχούσαν από χρόνια σε ναυτική βάση της Αλβανίας. Δεν θέλουμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι σε επιφυλακή και σε εγρήγορση. Ε, όλοι, μα όλοι οι Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14 και τα αυτιά τους έτσι ώστε οποιαδήποτε ε, κίνηση ε, περίεργη ε, να πηγαίνει στις αρμόδιες αρχές, αλλά και όχι μόνο, διότι υψηλό στελέχη, ας πούμε, της πυροσβεστικής, έχουν εντολή να μην σβήνουν τις πυρκαγιές. Γι' αυτό και πάρα πολλοί εθελοντές πολίτες που θέλησαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, ε, φάγανε πόρτα από την ε, πυροσβεστική υπηρεσία και την αστυνομία. Καλό όλους τους ένστολες σε οποιοδήποτε σώμα ε, να μην υπακούν σε άνωθεν εντολές οι οποίες είναι ξεκάθαρα προδοτικές και δεν είναι υπέρ της εθνικής μας ασφάλειας και του εθνικού μας συμφέροντος. Να πράξουν καταβούληση και σύμφωνα με το πατριωτικό τους καθήκον και σύμφωνα, και σύμφωνα με την πίστη τους στον Άγιο Τριαδικό Θεό μας. Ιδέα πλή πολίτες να είστε έτοιμοι. Ε, ήδη υπάρχει πληροφορία, θα προσπαθήσουν να δηλητηριάσουν δεξαμενές με νερό και υδραγωγία. Ε, δεν ξέρουμε καν, α, διασταυρώνουμε πληροφορίες ε, για να προλάβουμε έτσι ώστε να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Ε, όσο πιο γρήγορα κινητοποιηθούμε όλοι, σύσσωμοι οι Έλληνες, τόσο λιγότερη ζημιά θα πάθουμε και τόσο μεγαλύτερη αποτρεπτική ικανότητα θα έχουμε ως προς το δαιμονικό του σχέδιο, το οποίο με τη βοήθεια του Θεού θα αποτρέψουμε. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας, να έχετε πίστη ακλόνητη στον Άγιο Τριαδικό Θεό μας. Η ελευθερία μας είναι πάρα πολύ κοντά, όμως πρέπει να περάσουμε αυτή τη δοκιμασία. Και να είστε σίγουροι ότι μετά από αυτή τη δοκιμασία και αφού ε, ανασυγκροτηθούμε και δούμε ε, τις ζημιές μας, τα σύνορά μας θα έχουν κλείσει, θα μετρήσουμε τις πληγές μας, αλλά ο υπόλοιπος πλανήτης θα καίγεται. Στην κυριολεξία θα καίγεται και εμείς απλά θα είμαστε μόνοι μας, απομονωμένοι μας, αλλά και ήσυχοι επιτέλους από όλους αυτούς που είχαμε όλες τις βδέλες που μας έπιναν το αίμα πάρα πολλά χρόνια, διότι θα εξαφανιστούν. Έρχεται η προφητεία του Αγίου Παϊσίου ότι ο λαός θα τους πάρει με τις πέτρες. Ε, να είστε σίγουροι ότι θα συμβεί αυτό. Να έχουμε δύναμη ψυχική, να έχουμε πνευματική διάβγεια, το βίντεο αυτό δεν γίνεται για να τρομοκρατηθείτε. Το βίντεο αυτό γίνεται για να συντονιστείτε στα γεγονότα και με ψυχραιμία και με καθαρό μυαλό να τα αντιμετωπίσετε. Όποιος πανικοβάλλεται από αυτό το βίντεο, λυπάμαι, αλλά είναι άνθρωπος ο οποίος μέχρι τώρα δεν γνώριζε τι μας περιμένει. Όσο πιο γρήγορα συνέλθει από τον πανικό του, τόσο πιο γρήγορα θα βοηθήσει τον εαυτό του, αλλά και τους υπόλοιπους. Να είστε σίγουροι ότι σε ένα ενδεχόμενο πραξικόπημα έστω και της κατοχικής κυβέρνησης, και αυτό υπέρ μας θα είναι, διότι όταν βγει ο στρατός στο δρόμο, πάρα πολλοί στρατευμένοι θα λειτουργήσουν κατά συνείδηση και κατά βούληση. Οπότε είναι για την προστασία μας και να μην ε, σας προβληματίζει. Θέλω να έχετε πίστη, πολύ πίστη στο Θεό, όσοι ε, ιερείς ε, αντιτίθενται στον ε, κατάπτυστο ιερόνιμο να ξεκινήσουν λιτανίες ε, και παρακλήσεις στην Παναγία μας. Καλή λευτεριά σε όλους μας και όλα θα πάνε καλά.